Που παρατήρησα, πατούσαν τον κόσμο οι σωματοφύλακες χωρίς να του ζητάνε συγγνώμη την ώρα έπαγε που ξύλο, έπαγε ξύλο και η Έλληνα Παπαρίζου. Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι χτυπήθηκε και η Έλενα Παπαρίζου καθώς ήταν κοντά στη συμπλοκή. Βλέπετε και τα πλάνα που είναι χαρακτηριστικά. Για να δούμε τα πλάνα. Φεντονίζονται μέχρι και καρέκλες, σπρώχνονται γυναίκες, άντρες. Γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία, ειδικά στην πρώτη συμπλοκή. Ηρεμούν τα πράγματα, αναλαμβάνει ο Δήμος Γιοργαντάς να φέρει πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Αλλά και οι άντρες που έχουν υπομονή βλέποντας αυτό. Την οποία τη φυγαδεύουν τη γυναίκα για να φύγει, προφανώς. Φαίνεται κιόλα. Που έδωσε εσύ προηγουμένως, Χρύσα μου, γιατί με το gossip δεν φαίνεται, ήταν αυτό που πραγματικά μου έκανε, ιδιαίτερη εντύπωση. Λάζο, σ' αφήνουμε, μην τους δίνουμε μεγάλη αξία, να τους αποκλείσουν και να μην τους ξαναδάμε. Να πω μόνο την ανακοίνωση των ΜΑΤ, ναι, οι οποίοι για 19 χρόνια αυτός ο μουσικός θεσμός δεν θα προβάλλουν κανένα κομμάτι των τράπεζ στη σκηνή από τα τραγούδια τους, ως ένδειξη σεβασμού, γιατί η μουσική ενώνει και δεν χωρίζει. Τους κάνανε τη μούρη κρέας. Σε αφήνουμε, Λάζο μου, θα σε δούμε αργότερα για ρεπορτάζ.